Λοιπόν, εδώ είμαστε στο καζάνι του Απόστολου Εμμανουηλίδη. Εδώ. Καλό χειμώνα, Απόστολε. Καλό χειμώνα και όλα να πάνε καλά. Καλή και ευλογημένη σοδειά να έχουμε φέτος. Όλα πάνε πολύ καλά εδώ με τον αδερφό τον Ηλία. Στο παραδοσιακό καζάνι της Σάμου της Σημαθίας. Το πρώτο καζάνι, αν ψάξετε στα κοιτάπια εδώ του Χημείου μας και του Τελωνίου μας, θα δείτε πως είναι το πρώτο παραδοσιακό καζάνι του νομού Ημαθίας στην άμμο της Βέρειας, το πρώτο προσφυγικό χωριό του νομού Ημαθίας. Πόσο τσίπουρο θα βράσουμε δηλαδή? Εγώ θα βράσω 48 ώρες περίπου αυτά τα τσίπουρα που έχω από τους αμπελώνες μου και θα πάρω και μια ακόμη άδεια 24 ώρες γιατί έχω και μια πολύ μεγάλη κομπαταριά. Αυτό είναι όλα για προσωπικά και για φίλους, κουσκούσια και τέτοια. Για φίλους ακόμα δεν έχω πουλήσει, έχει πολλά χρόνια τώρα μετά την κίνηση του πατέρα μου. Ευτυχώς που δεν πουλάω. Το κάνω δωρεά και το με τους φίλους. Δεν φτάνει να πουλήσεις. Δεν φτάνει. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα, σκαλίζουν εδώ πέρα τη φωτιά του καζάνι. Είναι παραδοσιακό το καζάνι, όπως βλέπεις, με τα ξύλα. Δεν έχουμε υγρά αέρια, δεν έχουμε. Έχουμε ζυγίσει τα ξύλα. Πόσα ξύλα θέλουμε για κάθε καζανιά. Από πάπο προς πάπο είναι αυτό? Από πάπο προς πάπο. Από πάπο προς πάπο. Εγώ ασχολούμαι με τα τσίπουρα εδώ και 10 χρόνια. Δεν ήξερα τι θα πει αμπέλι. Αναγκαστικά έμαθα και ασχολούμαι μόνος μου, προσωπικά μόνος μου. Με το τρακτεράκι μου, με τα κορπολογήματά μου. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ξέρεις, είναι σαν τη γυναίκα γι' αυτό. Πρέπει να το μιλάς, να το τραγουδάς, να το κορπολογείς, να το χαϊδεύεις. Παίρνουμε στο μυστικό για το τσίπουρο τώρα. Κοίταξε, το μυστικό εγώ ξεκίνησα για δεύτερη χρονιά να βγάλω γράπα. Γράπα για μένα σημαίνει μάπα, αλλά επειδή το πίνει όλος ο κόσμος, αναγκαστικά και εγώ πρέπει να βγάζω και λίγη γράπα. Ένα μυστικό και μόνο. Το χοντρό αλάτι. Το χοντρό αλάτι δεν έπρεπε να σου το πω, αλλά δεν με πειράζει. Όλοι οι φίλοι που ασχολούνται με το τσίπουρο και θέλουν να κάνουν γνήσιο τσίπουρο και γνήσια γράπα, πρέπει να βάζουν ένα κιλό χοντρό αλάτι σε κάθε καζανιά. Χοντρό αλάτι όμως το καλό, γιατί τραβάει όλες τις περιέργειες μυρωδιές και μένουν μόνο τα αρώματα από το σταφύλι. Μάλιστα. Είναι αυτό που δοκιμάσατε και είπατε όλοι σας με μια φωνή ότι είναι. Και επειδή πίσω ακούγονται κόσμο, θα πάμε και στους πίσω τώρα, ε! Να πάμε. Έλα, 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 πάμε να μας συστήσεις, να μας συστήσεις τους φίλους σου. Εδώ καταρχάς θα σας συστήσω είναι ο Ηλίας, ναι, ο καζανιέρης μας, πάπο προς πάπο και αυτός. Εδώ είναι φίλος μου και αδερφός μου, γειτονάς μου και οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε τα εμπέλια είναι μαζί. Είναι εδώ δίπλα. Πάμε να μας συστήσεις τους φίλους σου τώρα, μια που είμαστε. Λοιπόν, ο Νάκιο Παπάς. Έκλεισα δήμαρχο το Ζιώβα και μου κατηγορούν. Λοιπόν, όλα είμαστε επί βίντεο πάνω. Τα είδες? Λοιπόν, τα είδα, λοιπόν. Το φρέσμα το είδα. Τώρα ο Απόστολος Εμμανουηλίδης θα μας συστήσει τους φίλους του όλους. Τους φίλους, να μας συστήσει. Λοιπόν. Καταρχάς, ξεκινάμε Θεού. Θεού άρξαστε. Ναι. Είναι ο... Φάγατε όλο τον αγνήμα. Θεού άρξαστε, εδώ είναι ο πνευματικός μου. Μας ερχόταν στην ώρα του κι αυτός και παπάς να είσαι με την αράδα σου θα πας. Σωστός. Μία η ώρα είχαμε ραντεβού με τον πάτερ, είναι 2 παρατέταρτο. Έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης του νομού Ημαθίας, είναι φίλος, χρόνια, επιχειρηματίας κι αυτός και γνωρίζει και τον αγώνα και τα ταλαιπώρια του αμπελουργού. Είναι ο Κώστας Γιώγας, ο υποψήφιος δήμαρχος της Βέρειας. Κάτσε και... κάπου εδώ μας έβγαλες νέο, τι υποψήφιος. Και διευθυντής του πολιτικού μου γραφείου προς το παρόν. Λοιπόν. Είναι ο Αλέξης ο Χατζηθεοδόρου. Ωραία. Και είναι ο Αντώνης ο Κοφόπουλος παραδίπλα, είναι γενικός διευθυντής του Βεσιρόπουλου. Είναι ο φίλος και παλιός συνεργάτης ο Παύλος. Συναφουριώτης, ναι. Ναι. Για εσύ και εκείνος είναι φίλος του Παυλίδη. Είναι η Δήμητρα η Μαραντίδου, παλιά υπάλληλος της τράπεζας, μας έδινε λεφτά στην Αλφα Μπανκ. Τώρα δεν υπάρχει μία. Ξανά δίπλα της ο πατέρας Διονύσιος, πνευματικός μου όπως σας είπα. Εδώ εξομολογούμε, αν θέλει να σας πει τι λέω και αν πρέπει να σας πει. Δεν λέγονται αυτά. Και ένας παλιός φίλος, το πρώτο μπουζούκι της Σημαθίας. Ο Νικολάκης, αναμνήσεις, να το πω έτσι, αναμνησάκιας όπως λες εσύ. Ο Στρατής, παλιός Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ημαθίας. Ο πνευματικός αδερφός ο Ηλίας ο Μπατσαράς. Και οι πατεράδες μας, θα ξέρετε, ήταν συνάδελφοι. Α, μάλιστα. Και ο πατέρας του πήρε τη θέση του πατέρα μου εδώ στην Αγία Βαρβάρα. Α, μάλιστα. Και ο Κώστας Τσιμόπουλος. Πήγε στην πατρίδα γραμματέας και ο Μπαρμπανίκος έμεινε εδώ στις Βαρβάρες. Έτσι από πολύ αγάπη.
Γιατί ερχόταν με τα πόδια από το Πολυδέντρο και για να μην τον κουράσουν, τον είπαν Παντελή, εσύ πιο νέος, εσύ πάει στην πατρίδα. Πήγε στο Τουρκοκόρη. Και ο Κώστας ο Τσιμόπουλος, παλιός φίλος από το ποδόσφαιρο ακόμα, πριν ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, όταν ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο και με το Παραγωγιλίκη. Μάλιστα. Ωραία. Και εσύ ο Μιχάλης που δεν λείπεις από πουθενά και από κανέναν. Όπου γάμος και χαρά. Από κάτω θα σε βρούμε. Ξέρεις, το είπαν αλλιώς τώρα. Όπου γάμος και χαρά έλεγαν οι Βασίλου πρώτοι. Τώρα το γύρισαν ο Μιχάλης. Μια πολύ καλή παρέα. Και θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε λίγο. Επιμελητήριο τι στηρίζουμε? Αυτά δεν είναι προσωπικά θέματα και δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να σου πω εδώ για το επιμελητήριο. Εντάξει. Εκείνο που άσου πω είναι η κόρη μου υποψήφια. Πού? Στο τμήμα τουρισμού. Πες το, μη φοβάσαι. Στον κύριο Μπίκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί χρωστάω κύριο... κανένα τίποτα. Στον Μπίκα είναι, πού είναι? Όχι, είναι στον κύριο Γιάκου. Να το πούμε, γιατί? Γιατί τι ντρέπεσαι? Τι να ντραπώ, ούτε ντρέπομαι, ούτε φοβάμαι και κανέναν και έχω πρόβλημα και με κανέναν.